Λοιπόν, Δήμος Ιωαννιτών, συνέχεια Γιώργος Λόλης για ένα νέα εποχή, παράταξη και κουβέντα για... Καλησπέρα κύριε Λόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα κύριε Μπούρχα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ο πολιτισμός, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ήταν ένα από τα σημεία στα οποία, για τα οποία έχει γίνει μια κουβέντα. Ένα από τα σποτάκια, τα προεκλογικά της παράταξής σας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρεται στον πολιτισμό, γιατί η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως το διάστημα της πρώτης τετραετίας της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα, όταν και όμως η Σελισσάφ και εσείς και άλλοι και ο Δημήτρης ο Θεμελής ήταν μέλη αυτής της παράταξης, δεν παρήχθη ο πολιτισμός που ήθελε η πόλη ή παρήχθη ένας πολιτισμός όπως λέει για λίγους. Επίσης, στη ΔΕΙΑΗ, που έλεγε προχθές ο Δήμαρχος εδώ, ότι δεν έγινε το έργο που έπρεπε, οικονομικά, εκκρεμότητες, τα έργα δεν εκτελούνταν σωστά κλπ. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση προφανώς, αν μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον πολιτισμό. Ένα από αυτά είστε κι εσείς, υπηρετώντας το θέατρο, το ΔΠΘ για τα μισά χρόνια από τη θέση του Προέδρου. Και τα άλλα, επίσης στη διοίκηση του ΔΠΘ για την τετραετία, ξαναλέω, 2010-2014. Πώς ακούτε αυτή την κριτική που ασκείται επιλεκτικά από την σημερινή Δημοτική Αρχή? Κύριε Μπούρχα, με ξεκινάτε λίγο ανάποδα. Με ξεκινάτε κατευθείαν να κάνω μια κριτική στην απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Απάντηση, όχι κριτική στη Δημοτική Αρχή, την απάντηση. Είναι μια απάντηση, όπως λέτε, ναι. Η κριτική ασκείται σε εσάς. Ναι, δυστυχώς αναφέρθηκε προημερών. Θα ξεκινήσω τελευταία που μίλησε η κυρία Βακαλοπούλου ότι παρέλαβε ένα απαξιωμένο θέατρο. Μίλησε η Δημοτική Αρχή ότι τον πολιτισμό που προσφέραμε ήταν ένας πολιτισμός ελίτ, ήταν ένας πολιτισμός για λίγους. Μίλησαν για τη ΔΕΙΑΗ κάποια στιγμή και είπανε για την αντιμιστία του κυρίου Θεμελή, κάτι το οποίο δεν υπήρξε, δεν υπήρξε ποτέ. Mm-hmm. Φαίνεται ότι τελευταία αντιλήφθηκαν ότι η παράταξή μας βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία που πιθανώς πραγματικά να μην την υπολόγιζαν κάποια, σε κάποια χρονική περίοδο, και άρχισαν να ρίχνουν τα βέλη στον επικεφαλής και σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του. Θα ήθελα να πω τα εξής. Βέβαια θα σας διαβάσω και μία δήλωση που ένα απόκομα από το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής το 2014, αλλά θα πω το εξής. Παραλάβαμε ένα δημοτικό θέατρο, όχι απαξιωμένο, ένα δημοτικό θέατρο το οποίο ήταν υπερχρεωμένο, ένα δημοτικό θέατρο το οποίο είχε να πληρώσει τους υπαλλήλους του περίπου 6 μήνες, και ένα δημοτικό θέατρο που η καλλιτεχνική του δραστηριότητα ήταν απολύτως απαξιωμένη, και συνεπακόλουθα και το ίδιο το δημοτικό θέατρο απαξιωμένο. Κάναμε πραγματικά πάρα πολλές μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρουμε το θέατρο στην κανονικότητα. Εγώ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα ήθελα να αναφερθώ ότι την πρώτη θητεία, τον πρώτο χρόνο επικεφαλής, ο επικεφαλής της παράταξής μας, ο Μωυσής ο Ελισάφ, ήταν πρόεδρος του θεάτρου και εγώ αντιπρόεδρος, και μετέπειτα έγινα εγώ πρόεδρος και εκείνος αντιπρόεδρος. Τι να πω, ότι εκείνη την περίοδο ντρεπόσουν να πεις ότι ήσουν πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου. Σταματώ εδώ. Μάλιστα. Και θα πω για το πνευματικό κέντρο, θα διαβάσω μία δήλωση από το πρόγραμμα, θα διαβάσω ένα απόκομα από το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής το 2014. Για το πνευματικό κέντρο. Το πνευματικό κέντρο μετά από 3 χρόνια σκληρής δουλειάς έχει μετατραπεί σε μία πραγματική κοιτίδα του πολιτισμού. Το πνευματικό κέντρο λειτουργεί ως πυλώνας των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Το πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων, κατά κοινή ομολογία, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το εύρος του Δήμου ήταν ποιοτικές, είχαν μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 100.000 θεατές ετησίως, και δεν ήταν ζημιογόνες για την κοινοφελή επιχείρηση. Αυτός ήταν ο απολογισμός της σημερινής Δημοτικής Αρχής το 2014. Αυτός ήταν ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής το 2014. Καλώς, κύριε Μπούρχα, λέγεται 5 χρόνια μετά, οπότε κάποτε λέγε ψέματα. Κύριε Μπούρχα, η τότε ή τώρα. Η Δημοτική Αρχή θέλει κάποιες φορές να είναι συνέχεια
της Δημοτικής Αρχής της περίοδου 2011-2014 και κάποιες φορές αποποιείται τον πάντων. Μάλιστα. Θέλει να δείξει ότι είναι κάτι καινούριο και ότι πιθανώς δεν έχει 9 χρόνια θητείας σε αυτό το Δήμο, αλλά ότι έχει 5 χρόνια και ήθελε να μας φέρει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχει μια ιδιότυπη σχέση με την προηγούμενη περίοδο, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Έτσι, οι πολίτες αντιλαμβάνονται, οι πολίτες κρίνουν. Μάλιστα. Για το αν οι παραστάσεις που συγκρίνονται, αυτό που είπατε πριν νομίζω τα λέει όλα σε σχέση με τη διαχείριση του ΔΠΘ. Ένας απαξιωμένος οργανισμός, ένας απαξιωμένος φορέας, ο οποίος είχε τεράστια χρέη, είχε οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, άρα το να κάνεις μεγάλα, να λες μεγάλα λόγια και να κάνεις μεγάλους, να βάζεις μεγάλους στόχους είναι λίγο δύσκολο αν δεν μπορείς να σταθείς τουλάχιστον οικονομικά στα πόδια σου για εκείνη την περίοδο. Άρα νομίζω εκεί μπορεί να σταματήσει ή όποια κριτική και οτιδήποτε άλλο λέγεται. Κύριε Μπούρχα, εμείς είπαμε μία λέξη. Εγώ προσωπικά λέω, επαναφέραμε το θέατρο στην κανονικότητα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό λέει πάρα πολλά. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι πράξαμε και τι προσπαθήσαμε εκείνη την περίοδο. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στο σήμερα, 2019, εκλογές. Πολλοί λόγος γίνεται στα καφενεία νομίζω για δημοσκοπήσεις. Δεν έχουμε δει καμία απολύτως δημοσκόπηση. Ο καθένας φτιάχνει ό,τι νούμερα θέλει, φτιάχνει ό,τι σενάρια θέλει, περνάει τον εαυτό του στο δεύτερο γύρο. Και τέτοια πράγματα γίνονται. Εγώ δεν ακούω καν τώρα αυτά τα σενάρια και λέω ότι αν δεν δω μια δημοσκόπηση, δεν πιστεύω απολύτως τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάποιος έχει μια δημοσκόπηση, μπορεί να τη δημοσιοποιήσει. Εκείνο που έχω εγώ να αναφέρω, εκείνο που εισπράττω καθημερινά, είναι ότι αυξάνεται συνέχεια το πλειοψηφικό ρεύμα προς την παράταξή μας. Οι πολίτες ζητούν κάτι καινούριο. Πιστέψτε με, έχουν την ελπίδα για κάτι καινούριο. Γιατί έχουμε έναν επικεφαλή, ο οποίος έχει δείξει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας επιστήμονας διεθνούς ακτινοβολίας, είναι ένας άνθρωπος που έχει ιδρύσει και είναι επικεφαλής στην παθολογική κλινική, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συνθέσει, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να βγάλει την πόλη σε εξωστρέφεια. Η συνεργασία του μαζί του την περίοδο την πρώτη ήταν ο λόγος που σας έκανε 5 χρόνια μετά να πείτε ότι εγώ ξανά είμαι εδώ ενεργός και υποψήφιος ξανά, γιατί τα 5 χρόνια... Πού οφείλεται το γεγονός ότι τα 5 προηγούμενα χρόνια δεν θελήσατε να συνεχίσετε την παρουσία σας? Κοιτάξτε, κύριε Μπούρχα, από το 2014 και μετά έπαψα να είμαι μέλος της παράταξης, της τότε παράταξης. Δεν συμμετείχα σε καμία διαδικασία. Δεν κατέβηκα υποψήφιος το 2014 στις δημοτικές εκλογές και αντιλήφθηκα, διαστάθηκα ότι η στελέχωση, έτσι, τα άτομα που στελέχωναν την Δημοτική Αρχή ήταν πέρα από τις δικές μου αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Mm-hmm. Και προτίμησα το δρόμο της μη συμμετοχής μου. Και 5 χρόνια μετά, λόγω της συμμετοχής του Μωυσή Ελισάφ, από τη στιγμή που ο Μωυσής Ελισάφ εξέφρασε την επιθυμία και αποφάσισε να κατεβεί υποψήφιος, ήταν αυτονόητο ότι η κάθοδός μου μάλλον ήταν αυτονόητη σε αυτές τις δημοτικές εκλογές. Και αυτό το διάστημα που έχει κυλήσει από τη στιγμή της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας ή ακόμα και πιο πριν από αυτήν, γιατί νομίζω είστε ένας από τους ανθρώπους που έχετε πλαισιώσει από την αρχή αυτή την ομάδα και δουλεύετε από την αρχή. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα και πόσο πάνω από τις προσδοκίες ίσως είναι τα πράγματα ή κάτω από τις προσδοκίες? Θα σας πω ειλικρινά ότι τα πράγματα είναι πάνω από τις προσδοκίες μας. Έγινε ένας μεγάλος αγώνας με μεγάλη προσπάθεια από όλα τα μέλη της παράταξης, από όλους τους υποψηφίους, από όλους τους εθελοντές της παράταξης και εκπονήθηκε ένα πρόγραμμα εφικτό, ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν θέλετε, είναι ένα πρόγραμμα ευέλικτο, το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιδέχεται διορθώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω
πραγματικά να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου και να τους πω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα το έχουν στα συρτάρια τους, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το βλέπουν, θα το διαβάζουν σε όλη την περίοδο της θητείας μας και θα αντιλαμβάνονται ότι αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά σε ό,τι αναφέρεται υλοποιείται. 5 χρόνια μετά, από το 2014, είπατε πριν, δεν συνέπταν η αντιλήψη σας με τους ανθρώπους που τότε ήταν υποψήφοι το 2014 με την αλλαγή στην ηγεσία της παράταξης. 5 χρόνια μετά, είναι μόνο η αισθητική απέναντι σε κάποιους ανθρώπους με την οποία σας κάνει να είστε απέναντι, είναι το έργο το οποίο δεν παρήχθη, είναι η εικόνα της πόλης που δεν είναι αντάξια με αυτά που θα περιμένατε εσείς και ίσως περιμένουν και πάρα πολλοί πολίτες. Κύριε Μπούρχα, ένας από τους στόχους μας, και αυτό καλύπτει αυτά τα οποία με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, είναι από την πρώτη στιγμή είναι μεγαλύτερη αποδοτικότητα των υπηρεσιών του Δήμου. Αναμόρφωση όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Αμέσως μετά, πρωταρχικός μας στόχος είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Υστέρησε αυτή η Δημοτική Αρχή πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα. Στον τομέα της καθαριότητας, στον τομέα των πεζοδρομίων, στον τομέα των δρόμων, στον τομέα των παιδικών χαρών, σε όλη την καθημερινότητα των πολιτών. Εμείς θέλουμε μία πόλη καθαρή, θέλουμε τους πολίτες να είναι σε μία πόλη η οποία θα είναι φιλόξενη, θα είναι αρεστή στους πολίτες και στους επισκέπτες. Mm-hmm. Σίγουρα όλα αυτά καλύπτουν αυτό που με ρωτήσατε. Σίγουρα και διαφορετική αισθητική έχουμε και αν θέλετε πιστεύω πραγματικά ότι το όραμά μας απέχει πολύ από το όραμα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Η υλοποίηση του οράματος είναι ένα κρίσιμο στοίχημα για κάθε υποψήφιο δήμαρχο ή οποιονδήποτε υποψήφιο, γιατί τα όσα λέει προγραμματικά μπορεί να στον πολίτη να μπαίνουν από τον αυτή και να βγαίνουν από το άλλο, γιατί έχει μπουχτίσει και από προγράμματα και από μεγάλα λόγια. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ στην προσωπικότητα του επικεφαλής και στην ποιότητα, στο πούμε έτσι, του ψηφοδελτίου είναι διαφορετικό από τους άλλους και ποιο είναι ακριβώς? Θα ξεκινήσω από τον επικεφαλής, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος οργανωτικός, έχει αποδείξει στην προηγούμενη θητεία του στα αυτοδιοικητικά το τι προσέφερε στο πνευματικό κέντρο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει έμπρακτα τι έχει αποδείξει ως επιστήμονας. Είναι 40 χρόνια στην ιατρική και έχει αποδείξει έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια τι μπορεί να προσφέρει και τι πρόσφερε ως επιστήμονας. Άρα λοιπόν αυτό είναι εχέγγυο, λέτε? Είναι εχέγγυο και εχέγγυο είναι και οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Θα ήθελα να αναφερθώ και να πω πραγματικά ότι αυτή η παράταξη είναι μια ανεξάρτητη παράταξη, είναι μια ακιδεμόνευτη παράταξη, είναι μακριά από τα κόμματα, απαρτίζεται από ανθρώπους από όλες τις κομματικές πεπιθήσεις και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πετυχημένοι ο καθένας στον τομέα του, στον επαγγελματικό του, στον εργασιακό του χώρο και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όραμα και με σύνεση και εργατικότητα θα προσπαθήσουν να προσφέρουν το καλύτερο δυνατός για την πόλη. Μάλιστα. Την οποία πόλη θέλουμε πραγματικά να τη φέρουμε στη νέα εποχή. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία, κύριε Λόλη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό κουράγιο. Να είστε καλά. Για τις επόμενες λίγες μέρες που μείνανε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το φάγαμε το γάιδαρο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Προγράμμα...